Λοιπόν, καλό βράδυ. Δευτέρα 7 Οκτωβρίου σήμερα του 2024. Μεγάλη μου χαρά που ένας εκλεκτός άνθρωπος στρατού Ξηράς αλλά και των ενόπλων δυνάμεων συνολικά, ο στρατηγός Γιώργος Καμπάς, επίδημος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, μας κάνει την τιμή να είναι εδώ δίπλα μας. Και έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Τα περισσότερα από αυτά θα είναι εσωτερικής κατανάλωσης, αλλά μοιραία θα πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από τα γύρω μας, τα οποία είναι φλέγοντα. Αρχηγέ, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους θεατές σας. Να είστε καλά. Να ξέρετε, μας βλέπει πολλοί κόσμος και εκτός Ελλάδος, κόσμος ο οποίος και την πατρίδα αγαπάει και με τα στρατιωτικά θέματα ασχολείται. Πράγματι, έχουμε πατριώτες και στο εξωτερικό. Έτσι. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε τα δικά μας, τα οποία είναι πολλά, θέλω σύντομα να κάνουμε μια τοποθέτηση όσον αφορά τη σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ, που είναι η επικαιρότητα. Θέλω έτσι με 2-3 κουβέντες να μας καθοδηγήσετε λίγο στα του μέλλοντος. Γιατί το παρόν όλοι λίγο πολύ το γνωρίζουμε. Πώς εκτιμάτε ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η σύγκρουση, πώς εκτιμάτε ότι θα κινηθεί το Ισραήλ και πώς εκτιμάτε ότι θα κινηθεί το Ιράν κατά τη στιγμή. Καταρχάς να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε όλοι μια πραγματικά κλιμάκωση όλης αυτής της κατάστασης, η οποία από μέρα σε μέρα κλιμακούται. Άλλωστε σήμερα είναι η μέρα που κλείνει ένα χρόνο πλέον εκείνης της τρομερής, τρομοκρατικής, εγκληματικής επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ και με όλους αυτούς τους νεκρούς και όλη αυτή την κατάσταση από εκεί και μετά. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε γιατί κλείνει ένα χρόνο όλο αυτό το δυστυχές γεγονός. Από εκεί και μετά, αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, ένα πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι ότι ανοίγει συνέχεια μέτωπα. Έχει ανοίξει το βόρειο Ισραήλ, έχει ανοίξει με τη Χαμάς, το συνεχίζει, έχει χτυπάει τη Συρία και ασφαλώς είναι στη δυτική όχθη και δημιουργεί καταστάσεις. Και ασφαλώς βγήκε χθες ο Νετανιάχου και ανακοίνωσε ότι γρήγορα θα έχουμε και το χτύπημα στο Ιράν. Το οποίο είναι εκείνο το οποίο φοβίζει όλο τον κόσμο. Για ποιο λόγο? Γιατί το Ιράν είναι μια χώρα η οποία ουσιαστικά για όλη τη Δύση αποτελεί ένα αγκάθι. Είναι ο μεγάλος εχθρός στην περιοχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το Ιράν. Είναι μια μεγάλη αντιπάθεια ακριβώς, φέρνει στη Δύση αυτό. Και μεταξύ μας ορθώς, δηλαδή για πολλούς λόγους που έχουμε τη δυτική κουλτούρα εμείς, πράγματι το Ιράν είναι από την άλλη πλευρά και δημιουργεί και καταστάσεις. Δηλαδή το ότι έχει στρατιωτικούς βραχίονες που πιέζουν το Ισραήλ στο Λίβανο, στη Γάλλιο, τους Χούθη κάτω στο εκεί που κλείσαν την Ερυθρά Θάλασσα, καταλαβαίνετε ότι είναι πράγματα τα οποία ξεπερνάνε το δυτικό τρόπο ενεργείας. Άρα λοιπόν ορθώς το κάνουν. Το μειονέκτημα με το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, το οποίο εμένα με προβληματίζει σαν στρατιωτικό, είναι ότι δεν βλέπω ποιο είναι το way out. Μιας και μιλακούν και στο εξωτερικό, ποιο είναι το way out από όλη αυτή τη στρατηγική. Δηλαδή, πού θέλει να φτάσει? Θέλει να καθαρίσει το τοπίο. Το δέχομαι, καλά κάνει. Είναι μια χώρα η οποία θέλει το ζωτικό της χώρο και αυτή, ο πληθυσμός της στα 10 εκατομμύρια. Νομίζω ότι και εμείς στην Ελλάδα δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ήθελε να είναι σε κάποιο νησί να κάθεται και να κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να φάει στο κεφάλι του ένα πύραυλο που θα του έστειλε η Τουρκία. Φάνος. Άρα λοιπόν, καλά κάνει μέχρι εκεί. Αλλά το way out ποιο είναι? Άρα δεν υπάρχει, εννοείται, έχει εγκλωβιστεί το Ισραήλ σε αυτή την τάση εκδίκησης. Ακριβώς. Και να ρωτήσω και κάτι για να μου το απαντήσετε μαζί. Αυτό το σπιράλ τώρα, αυτή η λούπα που ζούμε, 7 Οκτωβρίου χτυπάει Χαμάς, απαντάει το Ισραήλ. Χτυπάνε οι Χούθη, απαντάει το Ισραήλ. Χτυπάει το Ιράν, απαντάει το Ισραήλ. Αυτή η ερώτηση-απάντηση μπορεί να πηγαίνει στο διηνεκές. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να σταματήσει. Ακριβώς. Αυτό είναι αυτό το οποίο λέω και συνηθίζω να τη χρησιμοποιώ τη λέξη. Είναι ένας φαύλος κύκλος πλέον. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ειδικά με το Ιράν, συζητάμε και λέμε ποιο θα είναι το χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν που δεν θα αναγκάσει το Ιράν να εκδικηθεί και ούτω καθεξής. Γιατί, κακά τα ψέματα, το τελευταίο χτύπημα του Ιράν στο Ισραήλ ήταν τελείως ανέτοιο. Διότι πες ότι το προηγούμενο προσευλήθη σαν χώρα, διότι μέσα στη χώρα του πήγανε οι Ισραηλοί και σκοτώσαν έναν ηγέτη. Ωραία, το δέχομαι. Αυτό για ποιο λόγο? Για να εκδικηθεί κάποιον αρχηγό μιας άλλης παραστρατιωτικής οργάνωσης που σκοτώθηκε εκτός της χώρας του. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι και το Ιράν προσπαθεί με διάφορους τρόπους να δημιουργήσει ένα περιβάλλον εχθρικό για το Ισραήλ. Αυτό όμως δημιουργεί αυτό το φαύλο κύκλο που επισημάνατε πολύ σωστά νωρίτερα και που φοβάμαι ότι δεν θα οδηγήσει πουθενά εάν δεν μπει κάτι στο μέσον ή μάλλον δύο πράγματα. Ή να εξαλειφθεί ένας από τους δύο αντιπάλους ή να μπει κάτι στο μέσον
που να τους σταματήσει. Αυτό το να μπει κάτι στο μέσον, δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν τον βλέπουμε. Ναι, πουθενά. Γιατί και οι Αμερικανοί στρατηγοί δεν μιλάνε με τους Ιρανούς, οπότε δεν έχουν και είναι καμία... Είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Ναι, ναι, δεν έχουν καμία αυτό. Μόχλευση. Αυτό θέλουν. Ναι. Αυτό τώρα θέλουν. Να ρωτήσω κάτι άλλο επιχειρησιακά. Σας άκουσα στο δελτίο μας τις προάλλες και έχω ακούσει και άλλους αναλυτές ξένους να εξηγούν με ωραίο τρόπο πώς το Ισραήλ θέλει να φτιάξει αυτή τη ζώνη ασφαλείας στο έδαφος του Λιβάνου. Άλλοι το βάζουν στα 2 χιλιόμετρα, άλλοι το βάζουν το 10, άλλοι λένε θα φτάσει μέχρι τον ποταμό. Τέλος πάντων, ο καθένας οι απόψεις δίστανται εκεί. Πόσο εύκολο είναι να γίνει κάτι τέτοιο, υπό την έννοια ότι η Χεσμπολάχ, αν ξέρουμε καλά, αν οι πληροφορίες μας είναι σωστές, είναι μια δύναμη κυρίως στρατού. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι παραστρατιωτικοί για να κάνουν πόλεμο μέσα σε οικιστικό ιστό ή σε ημιοικιστικό ιστό. Είναι εκπαιδευμένοι πολλά χρόνια γι' αυτό. Πόσο εύκολο είναι για το Ισραήλ να κατορθώσει, να στήσει και να διατηρήσει αυτή τη γραμμή. Λοιπόν, πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σας και νομίζω ότι εδώ είναι η πεπτουσία όλου του προβλήματος αυτού του πολέμου που κάνει τώρα στο βόρειο Ισραήλ. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει έναν εχθρό ο οποίος επί 20 χρόνια προετοιμάζεται για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή να χτυπήσει το Ισραήλ. Μην ξεχνάτε ότι το 2006 μπήκε το Ισραήλ μέσα. Δεν κατάφερε να κάνει τίποτα και αναγκάστηκε να οπισθοχωρήσει μπροστά στην κατακραυγή των Ισραηλινών ότι χάνουν τα παιδιά τους, ότι καταστρέφονται και δεν κάνουν και τίποτα. Έναν αυτό. Δεύτερον, ο αμυνόμενος, διότι αυτή τη στιγμή η Χεσμπολάχ είναι αμυνόμενη, είναι πολύ πιο εύκολα να αντιδράσει από τον επιτιθέμενο. Άλλωστε, στο στρατό λέμε ότι πρέπει να είναι 3-1 η αναλογία, δηλαδή. 3 επιτιθέμενοι, ένας ο αμυνόμενος που είναι η νορμάλ αναλογία για να γίνει μια τέτοια επιχείρηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν έχει τέτοιες δυνατότητες και το χειρότερο και το τελευταίο που θα πω είναι το έδαφος. Το έδαφος είναι ημιορεινό στην περιοχή εκείνη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχουν δυσκολίες πολλές επιχειρησιακές. Δεν είναι η έρημος του Σινά που αμολά στα άρματα, να το πω έτσι, τα αναπτύσσεις και φεύγουν και καταλαμβάνουν χιλιόμετρα επί χιλιόμετρων γης. Εδώ μιλάμε για βουνά, μιλάμε για διαβάσεις υποχρεωτικές, μιλάμε για υψώματα τα οποία έχουν θέα, εποπτεία που λέμε εμείς στο έδαφος κάτω. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει αυτό το πράγμα και πολύ φοβάμαι ότι θα το δούμε αυτό στις επιχειρήσεις από εδώ και πέρα. Δηλαδή θα δούμε να καθυστερεί πάρα πολύ να μπει βαθιά το Ισραήλ μέσα, διότι βλέπει όλα αυτά τα προβλήματα και τη στρατηγική και αυτοί καταλαβαίνουν. Κατάλαβα. Τώρα να βάλουμε έναν άλλο παράγοντα στην κουβέντα μας, που είναι παρεμφερές. Είναι ο παράγοντας άμαχη. Εσείς φανταζόσασταν ποτέ, αρχηγέ, όταν μπαίνατε στην Ευελπίδων, λέω εγώ τώρα, ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ιστορία του πολέμου να μας φτάσει εκεί και η ιστορία της μάχης, που οι άμαχοι να μην είναι απλώς αυτό που λέγαμε παράπλευρες απώλειες, να είναι ένας καθοριστικός παράγοντας της διεξαγωγής μιας αναμέτρησης. Και δεν είναι ιδίωμα μόνο των μουσουλμάνων ή τέλος πάντων των Αράβων. Έγινε και ιδίωμα και χαρακτηριστικό και των Ουκρανών και των Ρώσων. Είναι νέο φρούτο, νέα αντιμετώπιση. Οι Ισραηλινοί, για να σας διακόψω, λένε εγώ χτυπάω ένα σχολείο γιατί μου λες ψέματα. Γιατί στο υπόγειο του σχολείου έχεις δυνάμεις της Χεσμπολάχ. Αλλά στο σχολείο αυτό καθε αυτό είναι παιδιά. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικές αντιμετωπίσεις αυτού του θέματος. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από το πρώτο, ότι στα σχολεία, τα σχολεία πολέμου που κάνουμε εμείς, τα ανώτατα, εξετάζουμε το θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας οι άμαχοι και μάλιστα μια από τις πιο σωστές τακτικές που εφαρμόζουμε και εφαρμόζονται και το βλέπω εγώ σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις που γίνονται και στην Ουκρανία αλλά και εκεί κάτω στο Ισραήλ, πάντα δίνεται μια διέξοδος. Δηλαδή πάντα όταν πάνε να κλείσεις ένα χώρο για να το χτυπήσεις, μια πόλη, μια περιοχή, δίνεις ένα δρομολόγιο το οποίο το κρατάς ελεύθερο, το λες κιόλας μερικές φορές για να φύγει από, δηλαδή με την πίεση να φύγουν από εκεί οι άμαχοι. Για ποιο λόγο? Διότι οι άμαχοι, πάμε στο δεύτερο, οι άμαχοι είναι μεγάλοι νάρκοι για το στρατό. Διότι τι να συμβαίνουν? Στην τρομοκρατία, και το βλέπουμε με τη Χεσμπολάχ και με τη Χαμάς, χρησιμοποιούνται οι άμαχοι σαν ασπίδα για να κρυφτούν από πίσω όλα αυτά τα άνομα και περίεργα που κάνουν αυτές οι τρομοκρατικές παραστρατιωτικές οργανώσεις, το ένα. Και το δεύτερο, ότι η απώλεια αμάχων έχει τρομερή επίδραση ψυχολογική στα δυτικά ακροατήρια, δηλαδή σωστό, εκεί που απευθυνόμαστε εμείς.
Πολύ σωστό και συγγνώμη που σας το λέω έτσι, αλλά το ξέρετε σίγουρα, και στον ίδιο το στρατιώτη. Ναι, βέβαια. Γιατί δεν είναι εύκολο, φαντάζομαι, να ξέρω ότι ο αντίπαλος μου είναι συγκεκριμένος. Φοράει στολή σαν και εμένα. Είναι εξοπλισμένος. Όταν κάποιος είναι λίγο στο όριο, κάπου εκεί δεν δυσκολεύομαι κι εγώ να αφαιρέσω μια ζωή. Μιλάμε για στρατιώτες οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί με την ηθική πολέμου και με την εκπαίδευση στο δυτικό πολιτισμό. Δυστυχώς, από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι υπάρχουν στρατιώτες ή παραστρατιωτικοί περισσότερο που θέλουν να επιδράσουν πάνω στους αμάχους με πολλά πράγματα, με σκοτωμούς, με βιασμούς, με κλοπές, μόνο και μόνο για να ρίξουν το ηθικό των αμάχων, αυτό να πυροδοτήσει και το ηθικό των αντιμαχωμένων παρατάξεων, έτσι ώστε να ρίξουν το ηθικό. Γίνονται αυτά πράγματα, δεν τα εφαρμόζουν οι δυτικοί στρατοί ή τουλάχιστον επισήμως δεν εφαρμόζονται, και νομίζω ότι αυτή είναι και η ηθική του πολέμου, διότι επιτέλους πρέπει να υπάρχει κάποια ηθική τουλάχιστον. Τώρα για να το κλείσουμε με μία κουβέντα. Αν σας ζητούσα να κάνετε μία πρόβλεψη, προφητεία πρόβλεψη, πώς βλέπετε, κάνουμε τη συζήτηση αυτή 7 Οκτωβρίου, πώς βλέπετε να κλείνει το θέμα Ισραήλ-Ιράν, πώς βλέπετε να τελειώνει και αν βλέπετε να τελειώνει. Πιστεύω ότι δεν τελειώσει. Πιστεύω ότι θα γίνει επίθεση από την πλευρά του Ισραήλ, το οποίο θα είναι πολύ μεγαλύτερο από την προηγούμενη φορά. Εγώ πιστεύω ότι θα χτυπήσει μονάδες, στρατιωτικές μονάδες και γενικά εγκαταστάσεις στρατιωτικές. Δεν θα πάει να χτυπήσει ούτε πετρέλα, γιατί δεν τον αφήνουν. Μπορεί να χτυπήσει τίποτα περιφερειακά πυρηνικά, όχι το ίδιο το πυρηνικό το πρόγραμμα, κάποια περιφερειακά για να τους κόψει την ταχύτητα που φτάνουν και αυτοί στο πυρηνικό τους πρόγραμμα, και θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δυστυχώς αυτός ο φαύλος και θα συνεχιστεί. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Μετά τον Νοέμβριο, με τις εκλογές, δηλαδή μετά τον νέο χρόνο που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν κάποιον πρόεδρο, οποιονδήποτε νέο σίγουρα πρόεδρο, από εκεί και μετά ίσως μπουν μερικά πράγματα σε μια άλλη προτεραιότητα. Okay. Τώρα πάμε λίγο στα δικά μας. Παίρνοντας πάλι όμως το παράδειγμα του Ισραήλ και του Ιράν, είδαμε 180, άλλοι λένε 400, είδαμε μεγάλο αριθμό βαλιστικών πυράβλων να πλήττει το Ισραηλινό έδαφος. Καταλάβαμε ότι τελικά δεν ήταν ο Iron Dome αυτός που κάνει τη δουλειά, ήταν τα άλλα συστήματα, τα Arrow και άλλα συστήματα που έχουν αναπτύξει οι Ισραηλινοί. Και ερχόμαστε τώρα εμείς εδώ στην Ελλάδα μας. Έχουμε διαβάσει τουλάχιστον 3 φορές τους Τούρκους να ανακοινώνουν διάφορα προγράμματα βαλιστικών πυράβλων. Σωστά. Κάποια από αυτά προφανώς είναι στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, κάποια είναι αληθινά. Εγώ δεν είμαι σε θέση να κρίνω ποια είναι ποια και να τα ξεχωρίσω. Εμείς αρχηγέ είμαστε σε θέση να αμυνθούμε σε ένα τέτοιο τύπου πολέμου? Και δεύτερο ερώτημα που το κάνανε πολλοί να σας ρωτήσω. Εμείς βαλιστικούς πυράβλους γιατί δεν αναπτύσσουμε και πρέπει μόνο να αμυνόμαστε στους βαλιστικούς του εχθρού? Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε και για τα δύο πράγματα. Είναι η πρώτη φορά που το ακούω και με χαροποιεί πάρα πολύ που υπουργός Εθνικής Αμήνης της χώρας μας, μιλάω για τον κύριο Δένδια, ανακοίνωσε με την ατζέντα του 2030, ανακοίνωσε την πρώτη προτεραιοποίηση, τη δημιουργία μιας αντιεροπορικής ομπρέλας πάνω από το Αιγαίο και από την Ελλάδα. Μέχρι τώρα δεν συζητιόταν αυτό το πράγμα, ενώ εδώ βλέπουμε ότι ανακοινώθηκε. Αυτή η αντιεροπορική ομπρέλα θα είναι στο ίδια λογική με το Ισραήλ, δηλαδή θα έχει επίπεδα, θα είναι πολυεπίπεδη. Όπως είπατε και νωρίτερα, θα υπάρχει μια αντιντρόν χαμηλά, γιατί τα ντρόν πετάνε χαμηλά, θα υπάρχει μια χαμηλού ύψους, μέσου ύψους και υψηλού ύψους, οι οποίες θα είναι συστήματα, τα οποία είναι διαφορετικά συστήματα αυτά και θα είναι απλωμένα για να μπορούν να καλύψουν όλη την Ελλάδα, τέλος πάντων τους ζωτικούς χώρους του ελλαδικού χώρου. Αυτό είναι το ένα. Το ακούσαμε, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό, διότι πλέον βλέπουμε έναν Υπουργό Εθνικής Αμήνης να δεσμεύεται να το λέει, όπως επίσης και προφανώς και την κυβέρνηση από πίσω, η οποία θα πρέπει να δώσει τα χρήματα. Άρα λοιπόν, ορθώς λειτουργούμε πάνω σε αυτή τη βάση. Μέχρι τώρα τι είχαμε? Υπήρχαν, απλώς ήταν σπασμωδικές κινήσεις των κλάδων. Δηλαδή, εμείς σαν στρατός είχαμε τέτοια πράγματα και στα νησιά μας, τα ΩΣΑΚ, τα λεγόμενα, τα οποία ήταν όλα ρωσικού τύπου, και στον Εύρο πάνω τα ΤΟΡ Μιένα, τα οποία υπήρχαν και υπάρχουν, προς Θεού, τα οποία ειδικά του Αΐμνης του Τσοχατζόπουλου.
Του αείμνηστου Τσοχατζόπουλου. Του ανώμνου, δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Και αυτά τα είχαμε πάρει από το, με τον Τσοχατζόπουλο. Ακριβώς. Λένε καλό όπλο, συγγνώμη που σας διακόπτω, καλό όπλο, αλλά πανάκριβο έτσι όπως το πληρώσαμε. Αλλά σαν όπλο. Να πω κάτι, εγώ ναι. Το βλέπω ακριβώς σαν ναι. Αποτέλεσμα σαν στρατιωτικός. Εμένα μου έλυνε τα χέρια. Σας έκανε αυτό. Στο Δέλτα ναι. Σώμα Στρατού. Μπράβο. Και ήξερα ότι έχω ένα αντιβολιστικό. Γιατί είναι και αντιβαλιστικό το ΤΟΡ. Έχω ένα αντιβαλιστικό σύστημα και δεν θα πετάξει τίποτα πάνω από, από τη Θράκη. Τελείωσε. Επίσης η αεροπορία έχει τα Patriot. Πολύ καλό σύστημα και αυτό. Και επίσης ο στρατός είχε και τα Hawk, τα οποία ακόμα τα έχουν. Είχε, έχει, να το λέμε αυτό το πράγμα. Όλα αυτά όμως ήταν σπασμωδικές κινήσεις, μάλλον μεμονωμένες κινήσεις. Δεν είχαν την αίσθηση, την έννοια του ενιαίου. Της ομπρέλας. Αυτό ακριβώς το πράγμα πάει να γίνει τώρα και νομίζω είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Πάμε στο δεύτερο ερώτημά σας. Γιατί εμείς δεν έχουμε βαλιστικούς πυράβλους? Όχι. Πρέπει να αποκτήσουμε βαλιστικούς πυράβλους. Μάλιστα, εκείνο το οποίο και αυτό ανακοινώθηκε από τον κύριο Δένδια και μ' άρεσε πάρα πολύ και, και την επόμενη μέρα βγήκε και ο Πρωθυπουργός και το τόνισε, ήταν ότι πλέον η Μπελαρά, πραγματικά που είναι top of the top πλατφόρμα για τη Μεσόγειο, θα αποκτήσει κάποιες από αυτές, διότι δεν είχε ανακοινωθεί μέχρι τώρα, δεν γινότανε. Μάλλον καταλάβαν το τι γίνεται μετά από αυτούς τους πολέμους που είδανε και αυτοί οι άνθρωποι, οι πολιτικοί, γιατί εμείς οι στρατιωτικοί τους το λέγαμε, θα πάρουν τα σκάρπ ναβάλ, τα οποία είναι πύραυλοι από 1000 έως 1400 χιλιόμετρα και στην ουσία είναι, είναι στρατηγικό όπλο, υποστρατηγικό λέγεται, γιατί πλέον δίνει την αίσθηση, αυτό που λέμε στη στρατηγική εμείς, της ανασφάλειας στον αντίπαλο. Δηλαδή ο αντίπαλος νιώθει ανασφαλής ότι μπορεί, όπως και εμείς νιώθουμε με τους τουρκικούς πυράβλους, ότι κάτι μπορεί να το χτυπήσει ξαφνικά χωρίς να το περιμένει. Άρα λοιπόν ξεκινήσαμε να επενδύουμε και πρέπει να επενδύσουμε και θεωρώ μεγάλη προτεραιότητα αυτό, διότι βλέπουμε πλέον και στο Ισραήλ αλλά και με την Ουκρανία ότι όλοι οι πόλεμοι πλέον κατά 90% γίνονται με πυράβλους, με ντρόν, με τέτοια πράγματα. Ξεφύγαμε δηλαδή από εκείνο το άρβυλο το παλιό. Ναι, το άρβυλο. Βέβαια η πρώτη φάση του πολέμου στην Ουκρανία ήταν η αποθέωση του πυροβολικού, που το πυροβολικό λέγαμε πάντα ότι είναι ο βασιλιάς της μάχης. Μα και η βαλιστική πυράβλη του πυροβολικού. Του πυροβολικού, ναι. Τυχαία, είμαι και το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Του παραδοσιακού πυροβολικού, θα έλεγα εγώ, έτσι. Απλώς είναι εξέλιξη. Ναι. Το πυραυλικό πυροβολικό, όπως το λέμε, είναι εξέλιξη του άλλου πυροβολικού. Χρειάζονται όμως και τα δύο. Όπως επίσης, μεταξύ μου, για να μην αδικώ τίποτα, χρειάζεται και ο πεζός. Διότι εκείνος τελικά που θα καταλάβει κάτι, και να το πω για την Ελλάδα, εκείνος ο οποίος κάθεται πάνω στη Μικρονήσο, στη Ρο, στη Στρογγύλη, σε οποιοδήποτε άλλο νησάκι και φυλάει μη βγει κάποιος, είναι ο στρατιώτης. Είναι εκείνος ο στρατιώτης, το παιδάκι το οποίο κάθεται εκεί πέρα και φυλάει πραγματικά θερμοπύλες. Σωστό. Πώς κρίνετε τώρα που είπατε Δένδιας, μου ήρθε έτσι, δεν θέλω να το προσωποποιήσω για τον κύριο Δένδια, αλλά θέλω να το πάρουμε ως παράδειγμα εργασίας. Πώς κρίνετε την προσπάθεια των Τούρκων να εμβολίζουν την κοινή γνώμη με ύβρις κατά του κύριου Δένδια? Στη θέση Δένδιας βάλτε Παπα-Νικολάου, Καμπάς, δεν θέλω να το πούμε για τον άνθρωπο συγκεκριμένα. Αλλά βλέπω μια προσπάθεια, ο Τσελίκ, ας πούμε, σαν το κάνει επίτηδες, κάθε θες και λίγο σαν το έχει στο ημερολογιό του γραμμένο ότι πρέπει να το κάνει. Οτιδήποτε και να κάνει ο Υπουργός Άμυνας, σαν να θέλει να δείξει ότι ξέρεις τι, δεν εκφράζει τον ελληνικό λαό αυτό που κάνει ο Δένδιας. Πώς κρίνεται αυτή την προσπάθεια των Τούρκων? Αντιθέτως, θα ήθελα να πω, γιατί και εγώ έχω δεχτεί τέτοια χτυπήματα από τους Τούρκους όταν ήμουν εν ενεργεία, γιατί ήμουν λίγο πιο, όχι επιθετικός, λίγο πιο δραστήριος. Πιο ζωηρός. Πιο ζωηρός. Έτσι, μπράβο, πιο ζωηρός. Μ' άρεσε η έκφρασή σας, ναι. Εγώ θα θεωρώ ότι είναι παράσημα για τον Υπουργό και παράσημα γενικότερα για την κυβέρνηση, διότι υπουργός μιας κυβέρνησης είναι, διότι έχουν συνηθίσει οι Τούρκοι, δυστυχώς το λέω, σε μια κατεναυναστική πολιτική απέναντί τους από την πλευρά της Ελλάδος, με ένα φοβικό σύνδρομο. Αυτό βλέπουμε ότι με τον Δένδια, με τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης και όχι μόνο, εγώ μιλάω τώρα για αυτόν, σταμάτησε. Και μάλιστα γύρισε και κάπως επιθετικό. Αυτό λοιπόν τους έβγαλε, δεν συγχρονίστηκαν με αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνουν και προσπαθούν να αποδομήσουν τον Υπουργό, στηριζόμενοι στη διακήρυξη των Αθηνών του Δεκεμβρίου του 2023, που δυστυχώς από τους ίδιους εν πράγμαση έχει καταπατηθεί πάρα πολλές φορές, κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν όλοι στην Ελλάδα πλέον. Άρα λοιπόν είναι μια προσπάθεια να πούνε στον Έλληνα, να βγάλουν και να κατηγορήσουν ότι αυτός ο άνθρωπος
Λέγοντας αυτά, δυναμητίζει το κλίμα σταθερότητας που πάει στη χώρα μας. Μα δεν το βλέπουμε το κλίμα αυτό σταθερότητας. Κάθε τόσο με την κάσο προβλήματα, με τα νησιά μας προβλήματα, με την αποστρατικοποίηση συνέχεια προβλήματα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι από τη μια πλευρά προσπαθούν να αποδομήσουν κάποιον ο οποίος βγαίνει και τα λέει φανερά, και προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ανασφάλεια, αυτό που σας είπα προηγουμένως, στρατηγικής ανασφάλειας, στον Έλληνα, ότι ξέρετε, λέγοντας τέτοια αυτός, κινδυνεύετε εσείς να μην έχετε σταθερότητα. Κατά τη γνώμη σας, τα ελληνικά μέσα θα έπρεπε να μεταδίδουν τέτοιου είδους απειλές? Όχι. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο φιδωλοί. Βλέπω ειδικά μερικά κανάλια. Δεν είναι σε αυτό που το δικό μας φιλοξενούμε, δεν είναι, οι οποίοι καθημερινώς μιλάνε τι είπαν, τι δεν είπαν, πώς το είπαν, γιατί το είπαν, τόση πύραυλη, τόσο το ένα, τόσο το άλλο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ο Έλληνας να τα ξέρει όλα αυτά. Ασφαλώς πρέπει να είναι ενημερωμένος, ασφαλώς πρέπει η κυβέρνηση να τον ενημερώνει, αλλά παν μέτρον άριστον, λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Ναι, υπάρχει μια τουρκολαγνία, για να το πω εγώ, για να μην το πείτε εσείς. Υπάρχει μια τουρκολαγνία. Και δυστυχώς, ξέρετε, είναι η συνήθεια του. Μας συνηθίζουν να φοβόμαστε. Ναι. Και αυτό είναι λάθος. Ή να ανησυχούμε. Έχω δύο ερωτήσεις για το στρατό αυτόν καθεαυτό και θα τις κάνω όπως και να έχει. Γιατί σας περίμενα καιρό. Βλέπουμε την τεχνολογία και την καινοτομία να μπαίνουν πάρα πολύ μέσα στην καθημερινότητα των ενόπλων δυνάμεων. Όχι ότι δεν ήταν πάντα έτσι, γιατί εγώ είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι πάντα έτσι ήταν. Πάντα ο στρατός είχε τα αυτιά του ανοιχτά σε νέα πράγματα. Ναι. Πράγματα τα οποία συνήθως βεβαίως ερχόντουσαν απ' έξω τις περισσότερες φορές. Παίρνοντας αυτά τα δύο στοιχεία, παίρνοντας και το στοιχείο των κυβερνοεπιθέσεων και της κυβερνοάμυνας, παίρνοντας το στοιχείο του διαστήματος, αρχηγέ, το οποίο πια θα μας απασχολήσει, θέλουμε δεν θέλουμε. Σε τι στρατό πάμε το 2030? Θα είναι ένας στρατός πιο ευέλικτος? Αυτή είναι η διαφορά του. Πού πάμε, πού βαδίζουμε? Πολύ ωραία. Θα είναι ένας στρατός ο οποίος θα έχει περισσότερες δυνατότητες τεχνολογικής φύσεως, με state of the art συστήματα τα οποία τα χρειαζόμαστε. Δηλαδή σύστημα το οποίο με δύο άτομα θα κάνει αυτό που ένα άλλο σύστημα ήθελε 10 άτομα για να το κάνει. Δεύτερον, αυτός λοιπόν, ένα τέτοιο στρατό θέλουμε, με οπλικά συστήματα που να είναι αντάξια και ανάλογα της απειλής την οποία θα δεχτούμε. Είπατε πολύ σωστά νωρίτερα, βαλιστική πυρόλα την Τουρκία. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να φτιάξουμε συστήματα από εδώ, μεθόδους και ούτω καθεξής, που να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή. Άρα λοιπόν πρέπει να προσανατολισμένο προς τα εκεί πέρα. Και επειδή ακριβώς η τεχνολογία ανεβαίνει στα επιθετικά, πρέπει αντίστοιχα να ανεβεί η τεχνολογία και στα αμυντικά. Και πολύ σωστά έχει φτιαχτεί αυτό το κέντρο καινοτομίας στην Ελλάδα, που φτιάχτηκε τώρα, έτσι ώστε πλέον να βλέπουμε ακριβώς τι έχει ο απέναντι, ποια είναι η απειλή την οποία δεχόμαστε, και να δίνουμε εμείς κατευθύνσεις στις βιομηχανίες μας, στους ερευνητές μας, στα πανεπιστήμια μας, να δουλέψουν πάνω σε αυτά για να αντιμετωπίσουμε την απειλή. Γιατί δεν μπορούμε να τα βρούμε όλα, δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε όλα απ' έξω. Δηλαδή η λογική του σούπερ μάρκετ πρέπει να μπαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ να παίρνει ό,τι θέλει. Ψωνίζω, πρέπει, πρέπει να σταματήσει και είναι και κοστοβόρα. Άρα λοιπόν το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο ποιο είναι ότι θα πρέπει το αποτύπωμα του στρατού να μειωθεί, όχι με την κακή την έννοια, αλλά με την καλή την έννοια. Δηλαδή μπορούμε με καλύτερες δυνατότητες τεχνολογικές, με λιγότερο προσωπικό, να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί άξονες πάνω στους οποίους κινείται και η ατζέντα του 2030, αλλά και γενικότερα, να το πω εγώ, γιατί δεν είναι θέμα διαφήμισης ή όχι, εκεί πρέπει να κατευθυνθούν όλοι οι στρατοί. Και σίγουρα, ένα τελευταίο και το κλείνω με αυτό, ότι πρέπει να συνεχιστεί να κρατάμε εφεδρεία. Θα έχουμε ένα στρατό, μικρό στρατό, δεν χρειάζεται ενεργεία, και από και μετά θα μπορούμε να έχουμε τις εφεδρείες, οι οποίες ποιοι είναι? Είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι θα έρχονται να εκπαιδεύονται στο στρατό, αλλά να εκπαιδεύονται και όχι να τους χρησιμοποιούμε για αγκαρίες, να το πω έτσι, να εκπαιδεύονται, να ετοιμάζονται και να μπορούν ανά πάσα στιγμή, λέω ποτέ να μην χρειαστεί, αλλά χρειάζεται να υπάρχει, να μπορούν να κληθούν στις ένοπλες δυνάμεις και να μπορέσουν να υπερασπίσουν την πατρίδα μας. Άρα η λογική του πολίτη ο πλήτη είναι μια λογική η οποία υπάρχει από αρχαιοτά τον χρόνο στην Ελλάδα. Την ξεχάσαμε εμείς. Και την ξεχάσαμε. Τελευταίο ερώτημα, αλλά νομίζω είναι ένα ερώτημα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο και συμπεριλαμβάνει πολλά ζητήματα. Οι λέξεις στρατηγέ δεν έχουν χάσει το νόημά τους. Στρατηγός σημαίνει κάτι για τον κόσμο. Ναι. Όταν λέμε κάποιος, α, είσαι στρατηγός, βάζουμε μια σκέψη λίγο πιο, ας πούμε,
συγκεντρωτική, μια σκέψη λίγο πιο πραγματιστική, μια σκέψη ρεαλιστική, να πετύχω ένα σκοπό, θέλω ένα στρατήγημα για να φτάσω εκεί. Από την άλλη γύρω μας, σβουράνε σαν τις μέλισσες, θα το έχετε δει και εσείς, το βλέπω και εγώ καθημερινά, άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να ανταποκριθούν στους ρυθμούς της εποχής γρήγορα. Να αποφασίσω γρήγορα. Αυτό είναι υποτίθεται πλεονέκτημα. Το είπα γρήγορα, το μετέφερα γρήγορα, το μετέδωσα γρήγορα. Κανένας μας δεν κάνει μια παύση να πάρει να υπολογίσει τα δεδομένα και να πάρει μια απόφαση στον δικό του χρόνο. Εμείς θέλουμε αξιωματικούς που αποφασίζουν γρήγορα ή αξιωματικούς που αποφασίζουν συνετά. Λοιπόν, είναι διαφορετικά τα επίπεδα. Υπάρχει, ξέρετε, στο στρατό υπάρχει το τακτικό επίπεδο, δηλαδή η αμεσότητα, το πεδίο που λέμε. Υπάρχει το επιχειρησιακό που είναι πάνω από το τακτικό και υπάρχει και το στρατηγικό, το οποίο είναι ακόμα παραπάνω. Στο στρατηγικό χρειάζεται να αποφασίζουμε συνετά, δηλαδή να παίρνουμε όλα τα δεδομένα, να τα βάζουμε κάτω, να σκεφτόμαστε και να αποφασίζουμε. Όχι βεβαίως να το κάνουμε μετά από 100 χρόνια αυτό το πράγμα, αλλά να υπάρχει χρόνος για σκέψη και συνυπολογισμό πολλών παραγόντων. Αυτό η στρατηγική. Στο επιχειρησιακό είναι κάτι ενδιάμεσο. Στο τακτικό όμως χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι να είναι εκπαιδευμένοι να δουλεύουν γρήγορα το μυαλό τους, γρήγορα να συνυπολογίζουν καταστάσεις και γρήγορα να αντιδρούν, διότι είναι πράγματα που λέμε οι ευκαιρίες που χάνονται άπαξ και δεν τις εκμεταλλευτείς τη συγκεκριμένη στιγμή. Άρα λοιπόν υπάρχει μια άντιγα που ξεκινάει από το πολύ γρήγορο που χρειάζεται και αυτό, μέχρι όχι το πολύ αργό αλλά το συνετό και το υποπαραγόντων απόφαση. Μάλιστα. Αν γυρνάγατε το χρόνο πίσω για να κλείσουμε με αυτό, σε ποια υπηρεσία σας θα επιστρέφατε και τι θα κάνατε διαφορετικό? Θα επιστρέφατε στο 4ο σώμα στρατού, ας πούμε? Όχι. Πού θα επιστρέφατε? Πιστεύω ότι θα επέστρεφα εκεί από το οποίο έφυγα, σαν αρχηγός στρατού. Mm-hmm. Όχι διότι ήταν ο αρχηγός στρατού, ενώ το άλλο ήταν το ΔΣ στρατού. Όχι. Εκεί έκανα 2 χρόνια και νομίζω ότι έκανα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι έχω ιδέες να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Όχι μόνο στο επιχειρησιακό, γιατί στο επιχειρησιακό έχει εντρυφήσει αρκετά, περισσότερο στα θέματα των στελεχών. Τα στελέχη μας έχουν ανάγκη από μεγάλη στήριξη, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν ακούραστα 24 ώρες 24 ώρες εφόσον ζητηθούν. Τους έχετε δει και στις φωτιές και στις πλημμύρες, παντού υπάρχουν οι ένοπλες δυνάμεις. Άρα λοιπόν ήθελα εκεί να γυρίσω και να κάνω μερικά πράγματα τα οποία να ελαφρύνουν αυτό το ράσο, γιατί ένα ράσο φοράει ο στρατιωτικός, του στρατιωτικού. Ευχαριστώ πάρα πολύ την παρουσία σας εδώ, τα πάμε πολύ ωραία. Στο μέλλον ελπίζω σε νέα συζήτηση, έτσι με διαφορετικά θέματα κάθε φορά. Στη διάθεσή σας. Μου χρωστάτε μία εκπομπή για τη θητεία. Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή για τη θητεία. Μου κατακλείζουν το email ερωτήματα αυτά που ξεκίνησατε πριν, περί αγκαριών, περί έλλειψης εκπαίδευσης. Θα κάνουμε μια εκπομπή όποτε μπορείτε, βέβαια, που να τα συμπεριλάβουμε όποτε όλα θέλετε, αυτά. Όποτε θέλετε, έχω δουλέψει πάνω σε αυτό το θέμα. Το ξέρω, γι' αυτό και άποψη. Το λέω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον αρχηγό. Ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, μέρος δεύτερο, leaders. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Γεωπόλδο. Καλώς ήρθες, Γεωπόλδε. Χρήστος Κωνσταντινίδης, για όσους δεν γνωρίζουν τη στήλη σου. Να πούμε ότι στο Sport Dog υπογράφεις ως Γεωπόλδος και γι' αυτό ναι, σε μνημονεύω έτσι. Αλλά έχεις και άλλα ζητήματα εσύ ανοιχτά. Έχεις διάφορα ζητήματα ανοιχτά. Αποφάσισες να μας εξηγήσεις γιατί οι Τούρκοι λένε ψέματα. Λες και το ξέραμε ότι οι Τούρκοι λένε ψέματα, μας το πεις εσύ. Τώρα το επιβεβαιώνω όμως. Και σχετίζεται με αυτό που είπε προηγουμένως ο στρατηγός, ο κύριος Καμπάς, που είπε ότι συνηθίζουμε να φοβόμαστε. Ναι. Όπως θυμάστε, πριν από 2 χρόνια, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, μετά από μια δοκιμή βαλιστικού πυράβλου του Ταϊφούν συγκεκριμένα, είχε πει ότι ο πυράβλος έχει φυτέψει τέτοιο βεληνικέ που μπορεί να φτάσει ως την Αθήνα. Μας είχε πει. Θυμάσαι, κάναμε κάτι χάρτες με τα χιλιόμετρα, πόσο φτάνει. Βεβαίως. 300 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά. Τότε είχε χτυπήσει 500 χιλιόμετρα. 500. Είχε εκτοξευτεί από τη Ριζούντα και είχε προσγειωθεί στα εξωτερικά του λιμανιού της Σινόπης, στη Μαύρη Θάλασσα δηλαδή. Okay. Και μας έλεγε ότι θα μας μπορεί να χτυπήσει ως την Αθήνα, γιατί εκείνη την περίοδο είχε αρχίσει η Ελλάδα να εξοπλίζεται περισσότερο και να δείχνει ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω σε αυτή την τουρκική απειλή που δέχεται.
και έπαιρνε τα μέτρα της. Και τότε μας είχαν απειλήσει όλοι. Είχε πάρει τη σκητάλη βέβαια και ο Ντεβλετ Μπαχτσελή, ο συνεταίρος του, ο κυβερνητικός, και μας είχε ρίξει κάποιες απειλές. Έρχεται όμως τώρα ένα δημοσίευμα από την Turkey Gazeteci, εφημερίδα της Τουρκίας δηλαδή, από τον αμυντικό αναλυτή, τον Τουράν Ογούς, που λέει ότι στην ουσία αυτά τα όπλα δεν έχουν μπει ποτέ στο αμυντικό οπλοστάσιο της Τουρκίας και είναι υποδοκιμή. Τι ψέματα μας λέγανε. Στην ουσία μας πετούσαν τζούφιες απειλές. Όχι, παιδιά. Δεν το πιστεύω αυτό για τους Τούρκους εγώ. Αυτό μας δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο παράδειγμα, ότι αυτό που είπε ο Κωνσταντικός, ότι πρέπει να φιλτράρονται όσα έρχονται από εκεί απέναντι, είναι κάποιες ψυχολογικές επιχειρήσεις που κάνουν για να μας έχουν κάτω και να έχουμε την ψυχολογία μας ρηγμένη, ότι δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, αυτοί έχουν κάνει κάποια άλματα, αλλά όταν κάνουν τέτοιες απειλές, οι οποίες είναι στον αέρα, αναρωτιέσαι αν και τα άλλα επιτεύγματά τους, αν είναι όντως αποτελεσματικά. Είδαμε τα Μπαϊρακτάρ, τα οποία υπερδιαφημιστήκανε στην Ουκρανία, ότι δεν πετάνε πλέον. Οι Ρώσοι έχουν βρει αντίδοτα. Επίσης, εντάξει, έχουν δοκιμαστεί σε κάποιες μάχες, αλλά εννοείται ότι υπάρχουν στρατοί που μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Επίσης ξέρουμε ότι ένα Μπαϊρακτάρ ακόμα αγνοείται στα Δωδεκάνησα. Ναι, καταλαβαίνω βέβαια αυτό. Ότι εντάξει, εδώ θα σου πει κάποιος και είναι σωστός ο αντίλογος. Αυτοί τα φτιάχνουν, έχουν πάρει 5 βήματα πριν από σένα, τα πουλάνε, άσε να αγνοούνται ή όχι. Εσύ δεν μπορείς να φτιάξεις ούτε ένα κινητό να επισκευάσεις. Θέλω να πω δηλαδή, μην πηγαίνουμε και στο άλλο άκρο. Σίγουρα υπάρχει ένας πόλεμος προπαγάνδας, αλλά από την άλλη. Η Τουρκία έχει κάνει άλματα και εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε ποδαράκι όπως κάναμε στο σχολείο για να χωρίσουμε τις ομάδες. Βέβαια, αυτό δεν αναιρεί ότι εμείς πρέπει να κάνουμε και εμείς τα άλματα μπροστά. Ήδη υπάρχει αυτή η ατζέντα που έχει χαράξει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας. Υπάρχουν κάποιες θετικές ενδείξεις, περιμένουμε να υλοποιηθούν. Μάλιστα, για το Σούπερ Μάριο δεν μας είπες τίποτα. Ήρθες εδώ πέρα σιωπηλός. Έχουν γραφτεί διάφορα τελευταίο καιρό. Ήρθε αργά στη ζωή μας. Ότι βριστήκανε με κάποιους εκεί παράγοντες. Όχι, δεν θέλω τέτοια εγώ. Εγώ είμαι με το Σούπερ Μάριο να σου εξηγήσω γιατί επιτέλους ένας άνθρωπος κατάλαβε τι είναι το ποδόσφαιρο για εμάς. Γλέντι. Το ποδόσφαιρο για εμάς είναι ένας τελείωτος χαβαλές, ένα γλέντι, δεν είναι να σκοτωθούμε. Να βλέπουμε κάποιον λέει Βέγγα, Βέγγα, έλα Έρικ, που λέει έλα Έρικ. Αυτά μένουν μετά από χρόνια. Ξέρεις τι γίνεται και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Μετά από χρόνια από το Ψωμιάδη το Μακαρίτη, τι θυμάσαι. Θυμάσαι που λέει ο κύριος Φόλιας, αγαπούλα, γυναίκα ο Σάντος, Σάντος η γυναίκα, αυτά θυμάσαι. Βέβαια, ναι. Δεν είναι, δεν πάμε δηλαδή, αν το έβαλε ο Μουζακίτης, το έβαλε ο Κοστούλα, δεν είναι μόνο αυτό. Στην Ελλάδα θυμάσαι αυτά, γιατί όλοι στο εξωτερικό θυμούνται τις ποδοσφαιρικές. Εγώ προτιμώ να θυμάμαι το δέστε τις ζώνες σας που έλεγε εγώ είμαι Παριζιάνος, εγώ είμαι Παρτιζάνος και ο αδελφός μου είναι Παριζιάνος. Τις ζώνες, γιατί ο αποκλεισμός ήταν από το μισή. Τέλος πάντων, ήθελα να πω για το Super Mario ότι γι' αυτό τέλος πάντων οι περισσότεροι από εμάς ασχολούμαστε με τα ποδοσφαιρικά, με τα αθλητικά. Αυτά είναι που μας ικανοποιούν σε ένα σημείο. Μία μικρή αποφώνηση, κύριε Βασίλη μου. Δεν ξέρω αν πέρασαν οι νέοι τρόποι από κάτω επικοινωνίας και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, ίσως δεν τα είδα εγώ. Λοιπόν, θέλω να απευθυνθώ στους Έλληνες πολίτες και στις Ελληνίδες. Σας βλέπω όλα τα Σαββατοκύριακα να παίρνετε κάθε Κυριακή ειδικά τους δρόμους. Με λευκά μπλουζάκια, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Κάποιοι ετοιμάζεστε να συμμετάσχετε σε μια δραστηριότητα, σε μια δράση για την αηφορία. Άλλοι θέλετε να σώσετε τον αεροδιό των Καλαβρίτων, τους Ρωμά διεμφυλικούς. Άλλοι θέλετε να τρέξετε μαραθώνιο με ένα κοάλα αγκαλιά. Όλοι κάτι θέλετε να κάνετε τέλος πάντων. Ξέρω ότι πολλούς από εσάς σας αναγκάζουν και εταιρείες που δουλεύετε. Έχει το skip, δανείζομαι μια δράση για τους πιγκουίνους. Πάμε με μπλουζάκι, save πιγκουίνι. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Αφού έχετε τέτοια όρεξη σαββατιάτικα ή κυριακάτικα, γιατί δεν πάτε μια βόλτα να βάψετε μια φρεγάτα? Γιατί δεν πάτε μια βόλτα σε ένα στρατόπεδο να καθαρίσετε πατάτες? Γιατί δεν κάνετε κάτι να βοηθήσετε αυτούς που υποφέρουν στη μονάδα τους για να είστε εσείς ελεύθεροι και να σώσετε τον κορμοράνο? Δεν είναι τίποτα. Δράση είναι και αυτό. Και θα το εκτιμήσει κάποιος. Πάρτε μια σκούπα, πάρτε ένα φαράσι. Πηγαίνετε να ξεκουράσετε τους αρμενιστές που υποφέρουν. Και αφήστε τον πιγκουίνο, τον κορμοράνο, τη μέδουσα και τον αεροδιό στην ησυχία τους. Αλλά να μου πείτε, εκεί είναι λεφτά στη μέση. Κάποιος μάνατζερ πληρώνει για να τον σώσετε τον κορμοράνο και κάποιος τα εισπράττει για να τον σώσει τον κορμοράνο. Αλλά όσο γίνονται όλα αυτά, κάποιοι πίσω φυλάνε θερμοπύλες για να τα κάνετε όλα αυτά τα ακτήφεσης. Οπότε την επόμενη φορά που θα ξυπνήσετε Κυριακή πρωί και θα φορέσετε το λευκό μπλουζάκι, πηγαίνετε να βάψετε καμιά φρεγάτα. Μέχρι το επόμενο, Λίντερς, να είστε καλά.